Στο σπίτι πέρασαν πολλά βρέφη και νήπια την πρώτη Δευτέρα του χρόνου, καθώς παρά το γεγονός ότι οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί άνοιξαν τις πύλες τους, η ανασφάλεια που προκαλεί ο κορονοϊός ήταν έκδηλη. Όσοι γονείς δεν εργάζονταν ή είχαν την πολυτέλεια της εναλλακτικής λύσης, δεν πήγαν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό, ενώ οι παιδικές χαρές γέμισαν. Φοβήθηκαν αρκετοί γονείς, όπως φάνηκε, να φέρουν τα παιδιά τους στους περίπτους, έτσι? Θα έλεγα περισσότερο από τους μισούς και δικαιολογημένα. Προσπαθούν να προστατέψουν τα παιδιά, γιατί ως γνωστόν ο όμικρον είναι πολύ δυνατός και δυναμικός στην είσοδό του και ειδικότερα στις μικρές ηλικίες. Και όμως είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι τα παιδιά χρειάζονται τη δική τους καθημερινότητα, το παιχνίδι και τους φίλους τους, και έτσι οι γονείς ζητούν αυστηρότερα μέτρα ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια τα νήπια στους παιδικούς και οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες. Σίγουρα θέλουμε να ανοίξουν οι παιδικοί, γιατί είναι μια βοήθεια έξτρα, ειδικά για τους γονείς οι οποίοι δουλεύουν. Αν δεν ανοίξουν οι παιδικοί, θα πρέπει και οι γονείς να κάτσουν σπίτι. Αν θα πρέπει να κάτσουν οι γονείς σπίτι, θα πρέπει το κράτος να τους πληρώνει για να μην γίνει στις δουλειές τους. Αν θα πάρουν τα απαραίτητα μέτρα και αυτό, πρέπει τα παιδιά να πάνε στο μέρος τους. Γιατί είναι τώρα 15 μέρες κλειστά, να έχουμε πάλι άλλες 15 μέρες, τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν μέσα στο σπίτι. Rapid test. Ναι, αυτό ακριβώς. Χρειάζεται. Για να είμαστε κάπως πιο, όσο γίνεται, πιο καλυμμένοι. Τελείως προσωπικά θα τοποθετηθώ. Ζητήσαμε από τους γονείς στις μικρότερες ηλικίες που δεν φοράνε μάσκα, όσο τουλάχιστον είναι μέσα στα σχολικά και επιθυμούν να μετακινούνται τα παιδιά τους με τα σχολικά, να φορέσουν μάσκα. Είδαμε σοβαρή ανταπόκριση. Και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ηρακλείου ετοιμάζονται να καλωσορίσουν με ανυπομονησία τα νήπια. Ωστόσο, γρίφος παραμένουν οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης που μπορούν να ανατρέψουν ημερομηνίες και τελικά δεδομένα. Την Παρασκευή, όπως κάθε χρόνο, θα ανοίξουμε κανονικά. Θα δεχτούμε τα παιδιά. Οι χώροι είναι έτοιμοι, με απολύμανση θα είναι. Φυσικά και περιμένουμε τις οδηγίες. Αν αλλάξει κάτι, εννοείται θα πάμε σύμφωνα με το ό,τι αποφασίσει η κυβέρνηση. Πιο αυστηρά μέτρα ζητάει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος με δωρεάν μοριακά τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πριν την επιστροφή στα θρανία.